Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:03. Ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο, να τα θυμηθώ όλα, τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, νομάρχη, βουλευτή, περιφερειάρχη, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Γιατί ακόμα είναι 3 του μηνός. Βέβαια. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμη φορά να επενέσω, και έχω κάθε λόγο γιατί το ένιωσα και εγώ στον πετσί μου, το τεράστιο έργο που κάνει εδώ ο Σύλλογος Δένεοληπτών, το Δεκανήσου 10Β. Και είμαι έτοιμος να δεχτώ τα ερωτήματά σας. Μέσα σε λίγα λεπτά να απαντήσουμε σε όλα. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μια πρόταση νόμου η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα έρθει εντός ολίγων ημερών προς ψήφιση. Και πρόκειται για μια πρόταση νόμου την οποία έχει καταθέσει ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος μέσω του βουλευτή του κ. Σαρίδη, και η οποία ανοίγει το πλαίσιο για τη δωρεάν νομική βοήθεια, ότι δηλαδή δεν θα είναι πλέον εμπόδιο το τεκμαρτό εισόδημα για κάποιον άνθρωπο χαμηλού εισοδήματος ή μηδενικού εισοδήματος, ώστε να έχει δωρεάν νομική βοήθεια που μέχρι τώρα του αρνούνταν, επειδή μπορεί να έχει μηδέν πραγματικό εισόδημα, αλλά τύχαν να έχει ένα σπίτι και γι' αυτό το λόγο δεν του δίνανε δωρεάν νομική βοήθεια ώστε να προσφύγει στην δικαιοσύνη για τις υποθέσεις του. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την κίνηση του Συλλόγου? Αν ήταν η μοναδική, θα έλεγα ότι το κράτος μπήκε σε ένα καλό δρόμο. Αλλά πριν απαντήσω, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ μία οικογένεια πολύτεκνη, με 5-6 παιδιά, 7 παιδιά, πληρώνει περισσότερο ετήσιο φόρο από ένα ζευγάρι νιόπαντρο. Είναι τα τραγελαφικά της ελληνικής πολιτείας. Και αυτά γιατί συμβαίνουν? Δεν είναι δυνατόν, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, το χρόνο να έρχονται 10 με 15 νομοσχέδια που αφορούν το φορολογικό χώρο. Από εκεί και πέρα, ακόμα και σήμερα το 2018, η πολιτεία λειτουργεί με βασιλικά διατάγματα. Στο συγκεκριμένο χώρο θα το κάνουμε απλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά ιδιαίτερα αυτό που πρόβαλε εδώ ο σύλλογός σας και ο πρόεδρος ο κ. Περβανάς, και εδώ πρέπει να επενέσω και την προσπάθεια του Μπάμπη του Περβανά, αλλά και του βουλευτή του κ. Σαρίδη, που βλέπω ότι έχει στενή συνεργασία με το σύλλογό σας και πρέπει να το συγχαρούμε. Πες ότι εγώ έχω ένα οικογενειακό εισόδημα 1.000 ευρώ. Και όπως είπατε, υπάρχει ένα τεκμαρτό εισόδημα. Το τεκμαρτό είναι η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, 7.000. Εγώ καλούμαι να πληρώσω τον φόρο. Γιατί? Γιατί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση δεν ξεπερνάει τα 5-5,5 χιλιάρικα. Σωστά. Υπάρχει μεγαλύτερη αδικία? Τι να πληρώσει μια γιαγιά, ένας παππούλης, ένα ζευγαράκι, όταν έχει οικογενειακό εισόδημα 1.000 ευρώ, τι του μένουν? Να ζήσει δεν μπορεί, όχι να πληρώσει. Ακόμα και κλείνω με αυτό, ακόμα και οι άνεργοι καλούνται να πληρώσουν φόρο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα το μόνο που αξίζει να έχεις είναι να έχεις ένα μνήμα, τίποτα άλλο. Γιατί εκεί σε στέλνει, εκεί σε οδηγεί η ελληνική πολιτεία. Διαχρονικά, όχι σήμερα. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό που μας λέτε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, στηρίζετε κι εσείς με την δήλωσή σας αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι το μοναδικό, με συγχωρείς. Κάθε εβδομάδα μπαίνει μπροστά ο Σύλλογος με ανακοινώσεις, με καταθέσεις ερωτήσεων μέσω βουλευτών, και είναι ένας χώρος ενεργός μέσα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειου Ελλάδος.
και πρέπει να επενέσουμε τις δραστηριότητες, τις ποικίλες δραστηριότητες, και μάλιστα θα έλεγα πολλές από αυτές έχουν και επιτυχία. Και σας είπα ότι το έχω στο πετσί μου, ότι αν δεν ερχόμουν εδώ δεν θα είχα μια επιτυχία σε ό,τι αφορά ένα χρέος που είχαμε την Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ψωμιάδη, εσείς είστε ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στον κόσμο, πολύ έμπειρος πολιτικός. Α, τα ξέρω αυτά, μην τα λέτε. Ναι, εντάξει, ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πολιτικά σας σχέδια, γιατί έχει ακουστεί το όνομά σας ότι ενδέχεται να είστε υποψήφιος, να κατεβείτε σε κάποιο δήμο, αν όχι στο κεντρικό κάπου αλλού. Παρακαλώ. Δύο χρόνια αγωνίζομαι μαζί με άλλους για να μπορέσουμε να ενώσουμε τα μικρά κομμάτια της μεγάλης και των δεξιάς οικογένειας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τα πατριωτικά κομμάτια. Όλοι μας οι πατριώτες. Αλλά κάποιοι στο χώρο της σημερινής Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεχάσει το τρίπτυχο που λέει πατρία, θρησκεία, οικογένεια. Δυστυχώς βλέπω και από τις τελευταίες επαφές που είχα στην Αθήνα πριν λίγες μέρες ότι όλοι θέλουν να κατέβουν μόνοι τους, όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι, όλοι θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Από εκεί και πέρα, το ένα μάτι το βλέπω στην κεντρική πολιτική σκηνή μόνο ενωτικά, μόνο ενωτικά, και από εκεί και πέρα ξέρετε ότι το όνειρό μου, επειδή ξεκίνησα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι να καταλήξω εκεί, να διεκδικήσω, και πρέπει να σας πω εδώ και δύο μέρες, και το λέω πρώτη φορά δημόσια, έχω πάρει την απόφαση, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που το επόμενο διάστημα θα λυθούν, να διεκδικήσω το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν το κρύβω ότι αυτό ξεκίνησε εδώ και 6 μήνες, ήταν ένα ριάκι, έγινε ποταμάκι, έγινε ποταμός, έγινε χήμαρος, και ιδιαίτερα σήμερα που βγήκα έτσι λίγο στην αγορά, όπου σταματούσε αυτό μου λέγανε. Και χαίρομαι, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη να είναι ακόμα πιο παραμελημένοι. Εμείς δώσαμε εξετάσεις στην Ομαρχία και πετύχαμε με τεράστια έργα, και δεν μπορεί κάποιος να αφήσουμε να κάνουν τη Θεσσαλονίκη μας σκοπιανή. Η Μακεδονία δεν πωλείται, δεν νοικιάζεται, δεν τη διαπραγματευόμαστε στο κάτω-κάτω. Μιλάμε για ένα θέμα ανύπαρκτο. Επιστημονικά δεν μπορεί να σταθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Σε πήγα αλλού, έκλεισα όμως το ερώτημά με αυτό. Μάλιστα. Επειδή σας είχαμε δει και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, είχατε κάποια επαφή με τον κύριο Μητσοτάκη, μιλήσατε? Ζήτησα να το δω, πριν 4 μέρες έστειλα το αίτημά μου. Πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό κάποια στιγμή. Φυσικά εγώ με την Νέα Δημοκρατία τη σημερινή, εγώ παρέμεινα στη Νέα Δημοκρατία, αυτοί έχουν μετακινηθεί, τώρα με την κυρία Σπυράκη τώρα και με τον κύριο Φωτήλα οικονόμου τώρα, με το ποτάμι που σκέπτεται να συνεργαστεί, δεν έχω καμία σχέση. Άλλες οι απόψεις, άλλη ιδεολογία αυτών. Δεν σας το κρύβω ότι αύριο γιορτάζονται 44 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα κατέβω να τιμήσω την παρουσία μου, γιατί δεν σας το κρύβω, στη Νέα Δημοκρατία είμαι ακριβώς 40 χρόνια. Μάλιστα. Από τα 40 χρόνια, τα 37 χρόνια είναι ενεργός. Ενεργός, μάλιστα με επιτυχίες. Πάντοτε πρώτος, πάντοτε τίμησα, πάντοτε έδωσα χαρά, δεν ζήτησα από κανένα τίποτα, και πάνω απ' όλα δεν ζήτησα διορισμένη θέση. Πάντοτε με την αγάπη, με τη βούληση και με την ψήφο του λαού, 37 χρόνια πορεύομαι, και θέλω δημόσια και μέσα από τους σταθμούς να ευχαριστήσω το λαό. Έχετε, μπορείτε να μας ανακοινώσετε κάποια ονόματα τα οποία είναι μαζί σας, που σας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια? Είναι πολύ νωρίς. Πρώτον έπρεπε να παλέψω με τον εαυτό μου για να πάρω τη μεγάλη απόβαση, και πρέπει να σας πω για μια ακόμη φορά, θα διαβάσατε κι εσείς και οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές, γιατί έχουμε και τηλεόραση, βγάλανε στο Μεϊντάνι πάλι τα 45. Το έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν υπάρχει κανένα δικαστικό θέμα. Έχουμε αδικαστήριο 21 Ιανουαρίου σε ό,τι αφορά τα 45. Υπάρχουν όμως όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την ίδια την πολιτεία, από το ίδιο το ελεκτικό συμβούλιο, που τι λένε? Όλα τα έργα ήταν νόμιμα, δεν υπάρχουν κατατμήσεις, δεν υπάρχουν έργα φαντάσματα, και δεν λείπει από την Ομαρχία Ψωμιάδη ούτε ένα ευρώ, δεν το λέω εγώ, η ίδια η πολιτεία. Αλλά
κάποια Γιουσουφάκια της δημοσιογραφίας τα αποκρύπτουν και παρουσιάζουν τα μισά χαρτιά, τα άλλα δεν τα παρουσιάζουν. Άρα μην ανησυχεί ο κόσμος, κατεβαίνουμε, διεκδικούμε και παίρνουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί έχει γραφτεί ότι ο Ψωμιάδης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω των δικαστικών περιπετειών. Ποτέ δεν είχα τέτοια, ποτέ. Μάλιστα, ποτέ πολύ δεν είχα τέτοια, διότι δεν μου αφαίρεθηκαν ποτέ τα πολιτικά μου δικαιώματα. Ωραία. Επειδή δεν έχετε και πολύ χρόνο, μια τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε ακροθυγώς στην Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε όλες αυτές τις αποκαλύψεις ότι η Νέα Δημοκρατία μέσω της Σπυράκη είχε επαφές με το ΖΑΕΦ, ότι υπήρχαν κάποιες συνομιλίες και γίνεται λόγος για διγλωσία. Κοιτάξτε, η κυρία Σπυράκη είναι και ευρωβουλευτής. Βεβαίως. Δεν μπορώ να ξέρω τι συζήτησε με τον κύριο ΖΑΕΦ, όμως το ερώτημα γρίφος, quiz, είναι το μεάρχη στη Νέα Δημοκρατία για θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι ο κύριος Κουμουτσάκος. Δεν τον έχει εμπιστοσύνη ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κουμουτσάκο και έστειλε την κυρία Σπυράκη? Τι σχέση έχει η κυρία Σπυράκη με θέματα εξωτερικής πολιτικής? Αυτή είναι η απάντησή μου. Μάλιστα. Και είναι λυπηρό, γιατί σε ανάλογες ερωτήσεις, όχι μόνο η κυρία Σπυράκη, αλλά στελέχη, δεν απαντούν για την σαφή και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το όνομα. Εγώ πιστεύω ότι δέχεται το διπλό όνομα. Και απαντούν ότι δεν δεχόμαστε την εθνότητα και τη γλώσσα. Αυτά που απέδειξε και ο Κώστας Καραμαλής τότε στο Βουκουρέστι. Είναι λυπηρό, διότι, όπως είπα και στην αρχή, η Νέα Δημοκρατία ξέφυγε από τις αρχές, από την ιδεολογία, και εξάλλου κανένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας δεν είχε εξοδοτήσει κανέναν να πουλήσει το ιερό όνομα της Μακεδονίας με μία μονοκονδυλιά, να ξεγράψει την ιστορία του Φίλιππου, του Αριστοτέλη, του Αλέξανδρου, των παιδιών μας. Και πριν να σας πω και κάτι, έρχομαι λίγο πιο κοντά. Αν δεν υπήρχαν οι ήρωες του 21, μπορείτε να μου πείτε που, τι θα ήμασταν εμείς? Έχετε δίκιο. Απλή ερώτηση και κλείνω. Πες το ότι αύριο ονοματίζονται τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Λέμε τώρα. Υποθέτω, γιατί στις πρέσπες αυτό το όνομα δεν υπέγραψαν. Η Νότια Μακεδονία ποια είναι? Μάλιστα. Τι μας λέει? Ξεφεύγεις διαπλαγία στο δού. Ποια είναι η Νότια? Η Νότια Μακεδονία είναι η περιοχή της Ελλάδος θεωρητικά. Αλλά... Συνεργάτη δάσου την καλή να ρωτήσουμε. Ναι, ναι. Να μην την... είναι η Νότια? Δεν υπάρχει Νότια, δεν... υπάρχει η Μεγάλη Μακεδονία. Ακριβώς. Μετά από 30-40 χρόνια. Διότι η περιοχή μας έχει αέριο, έχει χρυσό, έχει πετρέλαιο και έχει λιμάνι. Μόνο στην επανομή που έχουν ήδη γίνει παλιότερα κάποιες. Αν πάτε στην επανομή, όλη η περιοχή, όχι μόνο το θέμα του Κάμπη και στην περιοχή του Κάμπη, όλη η επανομή από κάτω έχει πετρέλαιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.